Τα αίτια της ραγδαίας αύξησης του ρυθμού μεταδοτικότητας του κορονοϊού στην κοινότητα, τους δείκτες θνησιμότητας αλλά και όσα βήματα δεν έγιναν στους 8 μήνες που μεσολάβησαν ανάμεσα στα 2 lockdown στην Ελλάδα, ιχνηλάτησαν μέσα από την εκπομπή Αντιθέσεις της Κρήτη TV κορυφαίοι Έλληνες επιστήμονες σε μια ανοιχτή συζήτηση με τον καθηγητή παθολογίας Γιάννη Ιωαννίδη. Θεωρώ ότι χάθηκε πάρα πολύ χρόνο. Δεν μ' αρέσει να είμαι πολιτικά ορθός, μ' αρέσει απλώς να λέω την αλήθεια. Θεωρώ ότι το όλο αφήγημα της διαχείρισης της πανδημίας εκ θεμελίων ήταν λανθασμένο. Ήταν ένα αφήγημα επιτυχίας, το οποίο στηρίχτηκε στο γεγονός ότι το πρώτο επιδημικό κύμα ήταν σχεδόν απόν. Με έχει πραγματικά και εμένα συγκλονίσει το πώς αλλάζουν τα δεδομένα. Αφήστε την επιστήμη, βάλτε την λογική. Πώς πρόλαβες να δεις αν τα μέτρα αυτά που ανακοίνωσες πριν 2-3 μέρες είχαν αποτέλεσμα? Άρα, ή πριν έλεγες πράγματα που δεν στέκουν, ή στο lockdown καθοδηγείς για άλλους λόγους. Οι αντοχές του Εθνικού Συστήματος Υγείας και η αυξημένη θνητότητα στις ΜΕΘ των ελληνικών νοσοκομείων φαίνεται ότι προβληματίζουν σφοδρά τους Έλληνες επιστήμονες που κατέθεσαν τις απόψεις τους. Έχει μεγάλο πρόβλημα το σύστημα υγείας και με τη θνητότητα μέσα στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Με την υπόλοιπη Ευρώπη έχει μια διαφοροποίηση το τι συμβαίνει στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κοιτάξει κανείς. Αυτό είναι πολύ πιθανό να έχει να κάνει και με τη βαρύτητα νόσων του νοσήματος και έχει να κάνει και με τις υποδομές που υπάρχουν. Δηλαδή δεν έχω δεδομένα να σας πω ότι πεθαίνουν περισσότεροι άνθρωποι στη ΜΕΘ. Δεν έχω τις στατιστικές. Δεν έχω την αίσθηση ότι πεθαίνουν περισσότεροι άνθρωποι στη ΜΕΘ. Τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζω από τις ΜΕΘ που γνωρίζω, δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι. Δεν έχω κάποια τέτοια αίσθηση. Είναι στα επίπεδα, ίσως και καλύτερα επίπεδα από την Ευρώπη, γιατί φάγανε και όλο το κύμα τότε, ξέρετε. Και δεν διασωληνώνουν καλά. Ωραία. Δεύτερο ερώτημα. Σας πάω λίγο γρήγορα. Ήταν στο 50% που είναι πολύ καλό για τις. Στο επίκεντρο του προβληματισμού που αναπτύχθηκε βρέθηκε η αποτελεσματικότητα των διαγνωστικών τεστ που έχουν μεσολαβήσει και κατά πόσον οδήγησαν σε λάθος συμπεράσματα τις ελληνικές αρχές. Έχουμε ένα παγόβουνο. Βλέπουμε την κορυφή του παγόβουνου. Όσο περισσότερα τεστ κάνουμε, αποκαλύπτουμε και λίγο περισσότερο από το παγόβουνο. Αλλά στις περισσότερες χώρες το μεγαλύτερο μέρος εξακολουθεί να είναι κρυφό. Αν δεν υπάρξει ένα πλάνο, και το πλάνο δεν είναι η ΜΕΘ, κύριε Σαχίν. Η ΜΕΘ είναι το τελικό στάδιο ενός νοσούντα που νοσεί βαριά. Δεν είναι η ΜΕΘ το ζήτημα. Το ζήτημα είναι να μην φτάσει εκεί. Αν δεν σταματήσουμε τις άχρηστες τυφλές δειματοληψίες στις πλατείες και στις παραλίες και αντί αυτού κάνουμε τυχαία ή αντιπροσωπευτικά δείγματα, κυλιόμενα. Δεν είναι απαραίτητο. Οι άνθρωποι λένε ότι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τεστ με ένα ευρώ το τεστ, δεκάδες χιλιάδες τεστ και δεν τους αφήνουν. Τι θα γίνει, πότε θα γίνει, ξανά lockdown.